τουλάχιστον όσο διοικητέ ο Μαυριλιό. Επενέβαιτε. Αυτή ήταν η πρώτη μου δήλωση ω διοικητή του νοσοκομείου Νάτια. Άρα λοιπόν, ο Δήμη κανένα το βράδυ υπόσχε. Και δεν το είπα γιατί έχω ξαναπώ τον εγωισμό ή την ματαιοδοξία ότι εγώ τα σφάζω και τα μακαιρώνω όλα. Αλλά αυτή ακριβώ ήταν η πολιτική έκφραση συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγεία που έλεγε κανένα νοσοκομείο δεν θα κλείσει. Άρα λοιπόν, όσο θα διοικεί ο Παυρογιώργος και όσο θα υπάρχει αυτή η πολιτική ηγεσία, το νοσοκομείο της Μάρτας δεν έχει κανένα λόγο και καμιά ανασφάλεια για να κλείσει. Τι βρήκατε σαν αυτό, στην περίοδο αυτή. Έλλειψη προσωπικού, έλλειψη εξοπλισμών και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ουσιαστικά υπονόμευαν την δημόσια παροχή του υπηρεσιών υγείας στους Έλληνες πολίτες. Ήταν αδύνατη δηλαδή πολλές φορές η παροχή υπηρεσιών υγείας, δημόσια και δωρεάν, στους Έλληνες πολίτες. Η πρώτη πολιτική απόφαση που πήρε η πολιτική ηγεσία ήταν ότι τελικά όλοι οι πολίτες, ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι, παίρνουν δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας στα νοσοκομεία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Υλοποιήθηκε. Ακόμα μπορώ να λέω ότι τώρα τελευταία είναι και μια τελευταία εγκύκλωση η οποία λέει τι. Ανασφάλιστοι πολίτες οι οποίοι έχουν χρέη στα νοσοκομεία, αυτές μηδενίζουν. Σβήνονται αυτά τα χρέη για να μην έχουμε. Να μην κυνηγάμε τους ανθρώπους που πραγματικά δεν έχουν πούσει κεφαλή ευθύνες και απλά να τους πάρουμε τι. Αυτά που δεν έχουν. Η παρούσα διοίκηση ξεκίνησε και υλοποίησε παλαιότερες προκηρύξεις. Παλαιότερες προκηρύξεις για πρόσληψη ιατρικού δυναμικού στα νοσοκομεία και στο ένα και στο άλλο. Αλλά κατά κύριο λόγο στο νοσοκομείο του Νάουσα, γιατί εδώ είναι οι περισσότερες προκηρύξεις. Μόνιμο. Οι οποίες ήταν εν γνώση από 10 και 11. Δηλαδή, υλοποιήσαμε δύο προσλήψεις, δύο με ευθύρων, η οποία προκήρυξη του ενός ήταν από την προκήρυξη του 10 και η άλλη του 11. Η προκήρυξη του 10 υλοποιήθηκε. Η προκήρυξη του 11, ο γιατρός ο οποίος προσελήφθη, στο τέλος, αφού πέρασε και εξάντησε όλα τα περιθώρια που είχε για την αποδοχή της πρόσληψής του και την ένταξή του μαζεύεται την απορρίτη την πρόσκληση και τώρα περιμένουμε τον δεύτερο επιταγόντα να ολοκληρώσουμε την πρόσκληση και αυτού του μέτρια και να αρχίσει να λειτουργεί σωστά και αποδοτικά το μεθυκό ιατρείο στο νοσοκομείο της Μάρτας που για 5-6 χρόνια τώρα δεν λειτουργούσε. Προσλάβαμε έναν ακόμα παιδίατρο στο νοσοκομείο της Μάρτας. Και έτσι είχαμε δύο γιατρούς και έχουμε τώρα τρεις μόνιμους παιδιάτρους για την διαρκή λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής και την ασφάλεια των συμπολιτών. Στην πραγματικότητα, όσον δε αφορά το μεγάλο ζήτημα της παθολογικής κλίνωσης, ίσα ίσα που η παρούσα διοίκηση ήταν αυτή που επέμενε και έκανε και μαζικά προκηρύξεις για την πρόκληση. Αλλά με τις φήμες που καλλιεργούνται, δεν ξέρω πού και πού στοχεύει. Ότι τελικά το νοσοκομείο θα κλείσει και δεν θα έρθει κανένας να δουλέψει. Όταν τελικά κανένας θα πάει σε μια αρχή που να πάει να πιάσει δουλειά, που κλείνει. Είτε είναι ιδιωτική είτε είναι δημόσια. Αυτό σας το δηλώνω κατηγορηματικά και το διατυπώνω με έναν τρόπο έτσι παράπονο γιατί διατυπώνεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Πολλούς από τους εργαζόμενους σε πάση περιπτώσει. Δεν μπορεί να συμπεριφερόμαστε στο νοσοκομείο σαν ένα δυσυγενέ πόρτωμα. Το νοσοκομείο είναι βιώσιμος οργανισμός, μπορεί να αποδώσει στο μέλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί καθημερινά να καλλιεργούμε τη λογική ότι κλείνει. Αυτή η λογική δεν ξέρω τι αφορά και γιατί την περιγράφουμε με αυτόν τον τρόπο. Να δούμε και στην χειρουργική. Έχουμε 5 χειρουργούς με τα όποια τους προβλήματα. Βλέπω τον διευθυντή της χειρουργικής που μπήκε αυτή τη στιγμή, ο οποίος εντός ολίγου θα μας αφήσει λόγους συνταξιοδότησης. Έχουμε προετοιμάσει την κατάστασή του με την θέση ενός εκμελητού Β. Πιστεύω ότι η οριμότητα των εκμελητών Α που έχουν στην χειρουργική κλινική είναι μια διαδικασία που μπορεί να μας δώσει έναν αξιόλογο διευθυντή στη συγκεκριμένη κλινική και να μπορέσει να λειτουργήσει αποδοτικά η κλινική αυτή. Η ορθοπαιδική κλινική είναι μια από τις μάχημες κλινικές του νοσοκομείου της Νάουσας και από αυτές που ουσιαστικά το κράτησαν ανοιχτό όλα αυτή την περίοδο, τουλάχιστον με μια άποψη απόδοσης και βιωσιμότητας και παραγωγής. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Η οριμότητα και η ορίμανση του προσωπικού εκεί σιγά σιγά θα μας δώσει τη δυνατότητα και ουσιαστικά η προσπάθειά μας.
Έτσι ψηφίσαμε. Θυμάστε, είχαμε και μια αντιπαράθεση λίγο το Μάρτι με την δυνατότητα να στελεχώσουμε με έναν υπουργικό γιατρό την καρδιολογική κλινική. Η καρδιολογική κλινική σήμερα έχει τρεις μόνιμους γιατρούς και έναν υπουργικό. Ο τέταρτος μόνιμος γιατρός είναι ένας ο οποίος επαναπροσελήθηκε με δικαστική απόφαση σε μια κρίση που είχε γίνει το 2011 από ό,τι είχε γίνει σε σχέση με τον κύριο Λάμπρο τον ίδιο διευθυντή και επανακρίθηκε. Ο κύριος Λάμπρο παραμένει σε προσωπική θέση διευθυντού και προσελήθηκε εκείνος ο οποίος είχε κάνει την ένταση. Άρα έχουμε τρεις μόνιμους και έναν υπουργικό. Τα εργαστήριά μας επίσης έχουν προσληφθεί και στο βιοπαθολογικό με τρεις μόνιμους γιατρούς στο ακτινολογικό και μάλιστα χωρίς την παρουσία αξιολογικού τομογράφου με ένα ακτινολογικό μηχάνημα και ένα μετέωρο. Δεν νομίζω ότι μας χρειάζεται περισσότερο προσωπικό για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του νοσοκομείου της Νάουσας. Όταν θα έρθει ο αξιολογικός, τότε προσωπικά θα διεκδικήσουμε και θα προλάβουμε και έναν τέταρτο ακτινολόγο ο οποίος θα μπορέσει να λειτουργήσει και σε βάρκηση και να παράγει έργο μέσα από την παραγωγή των ακτινολογικών τομογραφών. Αυτά όσον αφορά το ιατρικό δυναμικό. Υπήρχε το δεύτερο στοιχείο, το νοσηλευτικό και το διοικητικό προσωπικό. Το νοσηλευτικό του Νάου Σταμπίκα είχε 6 υπαλλήλους και αποσπασμένες, μεταταγμένες στην διοικητική υπηρεσία 6-7 μέρες που ήταν μεταταγή στην υπηρεσία αυτή γιατί είχε κλείσει η μεχτική κλινική. Και με αυτές στάθηκε όρθιο. Κυρίες του μεχτικού τμήματος στάθηκε όρθιο. Βλέπω και την κυρία Τσακαρίδου εδώ πέρα, η οποία είναι μία από αυτές τις εντάσεις για τη στήριξη του νοσοκομείου. Τι έγινε σήμερα. Οι προσλήψεις διοικητικού προσωπικού έφτασαν να είναι, αν θυμάμαι καλά, 7. Ως ένα βαθμό έδωσαν στο νοσοκομείο και δυνατότητα να παράγει και η υπηρεσία σαν να και να ανταποκρίνει στις πραγματικές ανάγκες τροποποίηση προσωπικού, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, όλων του προσωπικού και τα διαμορφώνουν ό,τι χρειάζεται για να λειτουργήσει το νοσοκομείο διοικητικά. Νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουμε εφτά θέσεις μόνιμου προσωπικού που προσελήφθηκαν από την προκήρυξη 5/15 και τρεις θέσεις ιδιωτικού προσωπικού νοσηλευτικών και έχει και αναδειωθεί η θητεία μέχρι τη Ιαπωνία το 2018 άλλης μιας επικουρικής νοσηλεύτητας. Και από τα προγράμματα κοινοτομής εργασίας του ΑΕΠ έχουν έρθει θέσεις διοικητικής νοσηλευτής και γενικών καθηγόντων 22 άτομα. Λοιπόν, η πληρότητα του στελεχειακού δυναμικού του νοσοκομείου για την υπηρεσία του πια είναι σε ένα τέτοιο βαθμό πλην της παθολογικής, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί η πρόληψη των προσωπικών, γιατί αποσύρθηκε το ενδιαφέρον από όσων είχαν κάνει τις αιτήσεις, δεν έχουμε πουθενά αλλού ιδιαίτερα προβλήματα. Να δούμε και στο θέμα του αξιολογικού που έλαβαν και ο εκπρόσωπος του ΚΟΕΔΗ και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με το Δήμαρχο και σε αυτή την αίθουσα είχαμε αναφερθεί πριν από 1,5 χρόνο περίπου για την αναγκαιότητα της αγοράς του αξιολογικού μοχράφου. Είπε ότι θα διαθέσει ο κ. Δήμαρχος από το ίδρυμα Δημούλα ένα ποσό της τάξης 180 με 100.000 και ανέλαβα εγώ προσωπικά μια εκστρατεία να μπορέσω να μαζέψω τα υπόλοιπα χρήματα για να κάνουμε με δωρεές την αγορά του αξιολογικού, η οποία θα μπορούσε να γίνει άμεση. Μετά την έναρξη αυτής της προσπάθειας, ήρθε και με βρήκε ένας συμπολίτης κάτοικος Ελβετίας, η Μαρτίος. Ήθελε να κάνει μια δωρεά στο νοσοκομείο της Σημαντίας, στη μονάδα Βέρειας. Μια δωρεά ενός αξιολογικού τομογράφου. Καθυστερούσα την δωρεά για να υλοποιήσουμε την αγορά των δύο αξιολογικών τομογράφων, παράλληλα και ταυτόχρονα, για να μην ακουστεί ότι τελικά παίρνουμε αξιολογικό στην ένα και δεν παίρνουμε στην άλλη. Κατά το Μάρτιο είχα φτάσει στα όρια μου των δυνατοτήτων στο να μαζέψω τα ποσά που χρειάζομαι για αυτή την ιστορία με την συνδρομή του Ιδρύματος Δημούλα. Ο δωρητής ανέλαβε να συγκρώσει το ποσό των 50.000 που μας έλειπε περίπου για να ολοκληρωθεί η αγορά γιατί θεωρούσε ότι είναι μεγάλος άνθρωπος και δεν θέλω να είναι σε εκκρεμότητες κάποια πράγματα. Τότε
Άλλαξε η τοποθέτηση του Δημάρχου. Λέει ότι αν δεν αντιδώσει το Υπουργείο ότι δεν μπορεί να πάρει τον αξονικό, ή η επίσκεψη του Δημάρχου στο Υπουργείο Υγείας σε εκείνη την περίοδο του Μάρτη, ήταν μια κατάσταση που έλεγε ότι θα πάρει αξονικό το Υπουργείο μέσα από το πρόγραμμα Λύση. Αλλά αυτό το πρόγραμμα, δούμε πώς θα υλοποιηθεί. Ελπίζω μέσα στο 18 να υλοποιηθεί πια η εγκατάσταση του αξονικού μέσα από το πρόγραμμα του Υπουργείου. Διότι είχαμε παράλληλα με την κυρία Καρατζαλίδου πάλι στο πρόγραμμα του Υπουργείου τον 20 αξονικό και το νοσοκομείο Ιγνατίας, τη μονάδα ΝΑΟΣ. Ούτως ώστε αν δεν καταφέρουμε να συλλέξουμε χρήματα από τις ΔΟΕΠΕΣ για να αγοράσουμε αξονικό, να έχουμε τουλάχιστον μια δεύτερη ευκαιρία μέσα από το πρόγραμμα του Υπουργείου, έστω σε μεταγενέστερο χρόνο, να υλοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια για τον εξοπλισμό του νοσοκομείου της ΝΑΟΣ. Το πρόγραμμα αυτό τρέχει. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές προδιαγραφές, βγαίνουν στον αέρα την επόμενη εβδομάδα οι τεχνικές προδιαγραφές για την πρόσκληση ενδιαφέροντος της κατασκευάστας εταιρείας για να μπουν στο παιχνίδι της αγοράς των αξονικών. Ο διοικητής του Σουμανόλου, τον οποίο είδα πρόεδρος αημέρου, που με διαβεβαίωσε ότι αυτή η ιστορία προχωράει, και κατά την εκτίμησή του, γιατί αυτός είναι ο φορέας ο οποίος υλοποιεί αυτόν τον διαγωνισμό, μέχρι το καλοκαίρι θα έχει τελειώσει αυτή. Ελπίζουμε να τελειώσουμε εκεί και θεωρώ ότι τελικά δεν πρέπει να αναρωθούμε πια σε μια αξονιάδα, αλλά να συγκεντρωθούμε τις άλλες δυνατότητες που έχει το νοσοκομείο της Νάουσας και οι εργαζόμενοι του για να είναι πραγματικά ένα νοσοκομείο μάχημο και αποδοτικό. Εάν αρχίσουμε να λέμε, α, δεν έχουμε αξονικό, άρα δεν δουλεύουμε, άρα δεν κάνουμε το ένα, δεν κάνουμε το άλλο, σημαίνει τελικά μάλλον δεν αγαπάμε τη δουλειά μας. Άρα λοιπόν, φτάσαμε να έχουμε τουλάχιστον σε επίπεδο πραγματικότητας ένα νοσοκομείο σχετικά καλά. Διότι είπαμε περίπου την συγγενές όταν ήταν. Αν είχαν τα στατιστικά στοιχεία του τι αποχωρήσει γιατρών ή κι άλλου προσωπικού βοηθητικού νοσηλευτικού, είχαμε αποχωρήσεις από 5 και προσλήψεις 0 ή 1. 5, 0 ή 1 ετησίως. Και φτάσαμε στο σημείο δηλαδή το 2015 να έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο να μην βρίσκει σε νοσηλευτή να γυρίσει όποια να κοιτάξει, να μην υπάρχει νοσηλευτή για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του οποιοδήποτε ασθενή, να μην βρίσκει γιατρό γιατί και αυτοί αποχωρούσαν. Τώρα άρχισε να συμμορφώνεται η κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι δε αυτοματισμοί και οι δε μαζικές προσλήψεις στην ελληνική πραγματικότητα δεν είναι. Ο νόμος για το ΕΣΥ έχει συγκεκριμένες προσλήψεις, είναι ατομικές οι προσλήψεις. Δεν είναι ομαδικές. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε διαφορετικό πολιτικό σύστημα, διαφορετικές πολιτικές λογικές, αλλά αυτά τα πράγματα έχουν και ένα στοιχείο δημοκρατικότητας ή αντιδημοκρατικότητας όπως το πάρει κανένας. Οφείλουμε λοιπόν να λειτουργούμε με δημοκρατικούς όρους και με τη συγκεκριμένη νομοθεσία που έχει αυτό το κράτος. Δεν γίνονται τα πράγματα ούτε στο παξέ μας είμαστε, ούτε πουθενά άλλο. Λειτουργούμε στην ελληνική πολιτεία με συγκεκριμένη νομοθεσία και με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μπορούμε να τα αρνούμε και μάλιστα δεν μπορούν να τα αρνούν αυτοί οι οποίοι επικαλούνται πια τι. Τα θέλω τους. Τα θέλω μας. Δεν μπορούν να είναι μονάχα αυτά που θέλουμε εμείς, αλλά αυτά που μπορεί να μας δώσει και η πολιτεία και η κοινωνία και γενικότερα η οικονομική μας δυνατότητα. Ζούμε σε μια δημοσιονομική κρίση. Αυτό είναι δεδομένο. Μέσα στη δημοσιονομική κρίση έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα το εθνικό σύστημα υγείας όταν έπαιρνε τα λίστια και θα υπενθυμίσω ότι ο υποφαινόμενος και ο όμιλος είναι ένας από τα θύματα της προηγούμενης πολιτικής διαχείρισης στον χώρο της υγείας που απολύθηκε μαζί με 7.500 συναδέλφους του από την πρωτοβάθμια μεταρρύθμιση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας. Η δυνατότητα των νοσοκομείων που αναγκάστηκαν να επομιστούν και την πρωτοβάθμια περίθαλψη δημιούργησε τόσα πολλά ζητήματα στα νοσοκομεία που είναι πραγματικά δυσεπίλυτα σήμερα. Τώρα αρχίζει να ξαναστείλεται η πρωτοβάθμια περίθαλψη, η οποία πρωτοβάθμια περίθαλψη θα αρχίσει να αποσυμφωνεί σε έναν βαθμό την προσελευσιμότητα των ασθενών στα νοσοκομεία που για ψήλο κίνημα. Να σας περιγράψω και με οικονομικούς όρους αυτή την κατάσταση. Η επίσκεψη στην πρωτοβάθμια υγεία κοστίζει 5 με 10 ευρώ. Η επίσκεψη στο νοσοκομείο κοστίζει 150 με 200 ευρώ. Γιατί έχουμε αμυντική πολιτική στα νοσοκομεία. Οι διαλυνάδες, χωρίς να θέλω να δείξω κανέναν, είναι αυτοί οι οποίοι παραμονεύουν και οποιαδήποτε στιγμή ψάχνουν περιστατικά για να δημιουργήσουν απαιτήσεις και αγωγές εις βάρος των γιατρών, των νοσοκομείων, του κράτους γενικότερα, είναι τα χωράκια στον χώρο της υγείας. Η αμυντική πολιτική λοιπόν σε αυτόν τον χώρο της υγείας αναγκάζει το ιατρικό.
προτιμάω σε ένα μικρό επαρχιακό νοσοκομείο. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θετικά ο χώρος υγείας πρέπει να παρέχεται από μεγάλα και οργανωμένα νοσοκομεία. Αυτή η προσωπική μου άποψη. Επιστημονικά, εθνικά, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Στη σημερινή λογική σπορ θέλουν μεγάλα νοσοκομεία. Δεν καταρχούμε και τα μικρά. Τα μικρά νοσοκομεία, σαν το νοσοκομείο του Νάσου των 100 κτηνών, 110 κτηνών όπω είναι, δεν μπορεί να έχει πάρα πολλέ δυνατότητε. Μπορεί να κρατήσει τι 5, 6 και 7 βασικέ κλινικέ, εγώ θα έλεγα τι 5 βασικέ, και να δούμε γιατί την έκτη. Ποιε πρέπει να έχει. Σε σχέση με το επόμενο νοσοκομείο, το νοσοκομείο είναι αυτή τη μονάδα δέντρο. Επειδή είχα ξανακάνει διοίκηση στο συγκεκριμένο νοσοκομείο του Νάσου, είχε συμφωνηθεί παλιότερα, το 1982-83, ότι οι μικρές κλινικές θα λειτουργούν σε συντροματική βάση μεταξύ των δύο νοσοκομείων. Κάτι που δεν τηρήθηκε στην πορεία και αυτό είναι ευθύνη και των επόμενων διοικήσεων και του ενός και του άλλου νοσοκομείου. Δεν ξέρω τώρα που θα κουβεντιάσουμε για τους νέους οργανισμούς των δύο νοσοκομείων και τη μονάδα Βέρειας και τη μονάδα Νάουσας, αν μπορούμε να ξαναδιατυπώσουμε ένα μόντου που παίρνει μεταξύ των δύο μονάδων του νοσοκομείου Μαρτίας, ποιες από τις κλινικές θα δραστηριοποιούμε στη μονάδα Βέρειας και στη μονάδα Νάουσας, ούτως ώστε και σπατάλι να μην έχουμε και εν πάση περιπτώσει και σπατάλι χώρο κτλ. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα καταθέτω για να μην θεωρεί κανένα ότι τελικά εμείς κολλάμε ή πάλι και περνάμε τις μέρες στα νοσοκομεία γιατί δεν είχαμε τι να κάνουμε. Έχουμε πάρα πολύ καλά πράγματα να κάνουμε, απλώς είναι μια περίοδος στην οποία διανύουμε έτσι με αυτοθυσία για το καλό και τις πόλεις και τις σημαντικές. Δεν μπορεί να είναι μεγάλο το νοσοκομείο λοιπόν των νοσοκομείων της Νάουσας. Να κρατήσουμε αυτό που έχουμε. Να δούμε τελικά αν μπορεί να είναι σαν να ενεργοποιηθεί η δωρεά του Δήμου της Νάουσας από το κτίριο Βέφρανς στο τμήμα της Βέφρανς που γεννιάζει το νοσοκομείο για να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός κέντρου αποκατάστασης όπως είχε παλιότερα αυτό. Διατυπωθεί σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο. Και αν τελικά αυτή η νέα, ξέρω εγώ, ανάπτυξη δραστηριοποίηση του νοσοκομείου μπορεί να το βοηθήσει να είναι μακροβιότερο και αποτελεσματικότερο στο μέλλον, είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορούν να το λάβουν υπόψη. Αλλά αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο εσείς θα αποφασίσετε ως δημοτικοί σύμβουλοι, διότι δεν είναι καν απόφαση του νοσοκομείου. Θα ήθελα να τελειώσω λίγο την παρουσίαση και την κουβέντα της πραγματικής εικόνας που έχει σήμερα το νοσοκομείο με δύο λέξεις. Το προσωπικό δουλεύει. Κάποιοι όμως τελικά εκεί κάνουν πολιτική. Και κάνουν πολιτική με την συγκεκριμένη μεταβλητή, δηλαδή η εκδήλωση της Κοεδίδη. Ο τελευταίος γιατρός και νοσηλευτής να κλείσει την πόρτα του νοσοκομείου της Νάουσας. Πού προέκυψε αυτό, από ποιον προέκυψε. Πώς προέκυψε. Αυτή η κινητοποίηση, αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί συμπολίτες, σήμερα πώς προέκυψε. Έτσι γιατί ξαφνικά είδαν φως και πήγανε σε αυτή την αίθουσα ή γιατί τελικά. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία οφείλουμε να τα λάβει ο καθένας υπόψη. Τι έγινε σε αυτή την ιστορία. Έτσι, μήπως είναι οι εκλογές της Κοεδίδη οι οποίες μας ανοίγουν λίγο. Κύριε Διοικητάρχη, συγχωρείτε, δεν με ενδιαφέρει εδώ κανένα οι εκλογές της Κοεδίδη. Ούτε πιθανόν να επειδή σα αφήνω. Δεν μας ενδιαφέρουν εδώ. Το νοσοκομείο δεν έχει ούτε πράσινο, ούτε μπλε, ούτε κόκκινο χρώμα. Και δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με κανέναν, ούτε ο Δήμαρχος, ούτε ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα έξοδα του νοσοκομείου και ούτε κατηγορείται κανένας εδώ σήμερα. Θα σας παρακαλέσω όλους μας να είμαστε πιο ουσιαστικοί και όπως έκανα την παρατήρηση στον κύριο Τσαρνούχα νωρίτερα, εδώ δεν είναι ούτε να εκφράσουμε τις πολιτικές μας, ούτε τι έκανε η προηγούμενη διοίκηση, ούτε πιο προηγούμενη. Συγκεκριμένα πράγματα. Νομίζω ότι αυτά που λέω συμφωνούν οι περισσότεροι εδώ μέσα, γιατί τους βλέπω που με παραπονιούνται, ας πούμε, με τα μάτια και τα νοήματα. Δεν έχει να κάνει. Εντάξει, δεν κάνω πολιτική. Όχι, δεν προς περιγράφω την κατάσταση, γιατί τελικά. Δεν είπα ότι κάνω πολιτική. Περιγράφω την κατάσταση του κλεισίματος του νοσοκομείου, και αν κλείνει, δεν κλείνει. Κάποιοι λένε ότι κλείνει. Γιατί το κλείνει, και πώς κλείνει, δηλαδή. Αυτό λέω. Για αυτό γιατί το λένε, γιατί το λένε. Γι' αυτό μαζευτήκαμε εδώ να ακούσουμε. Γιατί το λένε. Υπάρχει τόση απάντηση γιατί το λένε. Δεν θα πάρουμε από κανένα. Κανένα δεν θα πει γιατί το λέει. Άλλα λόγια να καθόμαστε να τα ακούσουμε. Ότι ενδιαφέρονται για την λειτουργία του νοσοκομείου, ότι πραγματικά πονάει για το νοσοκομείο, αλλά γιατί το λένε, τι συνέπειες έχει αυτό που κάνει ο καθένας, οφείλει να έχει και συγκρίσει των πράξεων του. Δεν μπορεί να είμαστε ασυνή.
Να σε ευχαριστώ.